Ναι, καταρχάς να πούμε ότι το ζευγάρι συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο νοσοκομείο Πάπα Γεωργίου. Ο άντρας είναι σε σοβαρή, κρίσιμη, αλλά σταθερή κατάσταση. Η γυναίκα είναι καλύτερα, είναι σε σταθερή κατάσταση. Να υπενθυμίσω ότι είναι και έγκυος το 5ο μήνα. Το έμβριο είναι καλά. Μπράβο. Ελπίζουμε πραγματικά, αν περάσουν δηλαδή και αυτές οι επόμενες ώρες, γιατί περπατάμε πια ήδη στο δεύτερο 24ωρο, να είναι έτσι πιο καλά, πιο αισιόδοξα τα πράγματα. Η γυναίκα φέρει κατάγματα, ο άντρας όμως έχει κάποιο μάτωμα στο κεφάλι. Πρέπει και οι δύο να υποβληθούν σε χειρουργικές επεμβάσεις. Θα δούμε κατά πόσο αυτό είναι εφικτό λόγω της κατάστασής τους, αλλά και της εγκυμοσύνης της κοπέλας. Το παιδί, να υπενθυμίσω, το 2 ετών αγοράκι νοσηλεύεται. Βασικά δεν νοσηλεύεται, είναι απλά στο νοσοκομείο, είναι μια παρακολούθηση. Είναι πάρα πολύ καλά στην υγεία του. Είναι μαζί με συγγενείς. Έχουν έρθει όλοι οι συγγενείς φυσικά και για να είναι κοντά στο παιδί, αλλά και να είναι κοντά στο ζευγάρι. Υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία φυσικά για την υγεία τους, για το πώς θα εξελιχθεί. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε και τη δικαστική πλευρά. Γιατί χθες είχαμε την μεταφορά ενώπιον των δικαστικών αρχών, ενώπιον του εισαγγελέα, του οδηγού, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ήπια ένα ποτήρι μόνο τσίπουρο. Τώρα εγώ θα σας πω τι έδειξε η μέτρηση. Η μέτρηση έδειξε ότι είχε από 65 μέχρι 75 μιλιγκράμ στο αίμα του αλκοόλ. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη ποσότητα. Και έχουμε και κακουργηματική δίωξη σε βάρος του. Βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, πήρε όμως προθεσμία για να απολογηθεί την Δευτέρα. Θα δούμε και εκεί τι ακριβώς θα πει. Από εκεί πέρα, πραγματικά ήταν ένα σοκαριστικό περιστατικό. Να σας πω ότι χθες μίλησα και με τον πατέρα της κοπέλας, αλλά και με τον ξάδερφο του πατέρα. Και οι δύο πήγαν στο σημείο, πήγαν οι άνθρωποι να δουν τι συνέβη. Μου λέει ο πατέρας, το παιδί μου ήταν 2 μέτρα, και η οικογένεια 2 μέτρα μέσα από τον δρόμο. Τι έγινε και τους πάτησε. Θέλω πρώτα να γίνουν καλά τα παιδιά μου και φυσικά η δικαιοσύνη να κάνει την δουλειά της. Τα παιδιά κάναν διακοπές εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Μηχανιώνα, και πήγαν να νοικιάσουν ένα αυτοκίνητο για να κάνουν κάποιες βόλτες. Και κατέληξε σε αυτό το περιστατικό. Η βόλτα, δυστυχώς. Ναι. Άρα δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχουμε καταλάβει. Θα μου πεις, δεν υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες, κάμερες, κάτι. Να καταλάβουμε τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε αυτό το. Κοιτάξτε τώρα, κάμερες, επειδή πήγα στο σημείο χτες που κάναμε εκεί τη σύνδεση, πήγα, πιστέψτε με, σε όλα τα μαγαζιά που έχει εκεί. Καμία κάμερα δεν έβλεπε τον δρόμο, το σημείο είναι λίγο περίεργη εκεί η περιοχή, δεν έχει πολλά καταστήματα, δεν έχει πολλές εταιρείες. Τώρα αυτόπτες πρέπει να είχε περαστικούς, δεν είναι ένας δρόμος που περπατάει κάποιος εκεί για να πάει κάπου. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα είναι εφικτό, αλλά σίγουρα οι αστυνομικοί και οι πραγματογνώμονες ξέρουν πάρα πολύ καλά αν φρενάρισε, από πού ήρθε. Θα βρουν και από κάμερες από προηγούμενη πορεία του αυτοκινήτου σίγουρα, δηλαδή από πιο πριν πού ήταν, αν έτρεχε και αν φρενάρισε. Γιατί όλα αυτά έχουν τη σημασία τους. Ναι, έχεις δει το γεγονός πάντως ότι έμεινε μετά και δεν έφυγε, δείχνει κάτι. Βέβαια από εκεί πέρα θα δούμε. Χριστίνα, δεν μπορούσε να φύγει, η αλήθεια είναι. Το αυτοκίνητο κινητοποιήθηκε μέσα σε ένα χωράφι. Δεν ξέρω αν προσπάθησε να διαφύγει μετά. Σίγουρα τον βρήκανε εκεί. Ναι, ναι. Αλλά το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε. Και να ήθελε δηλαδή να φύγει με το αυτοκίνητο, ήταν αδύνατο. Μάλιστα.